Καταρχάς, Μάρκο, θα ήθελα ένα σχόλιο για τη μέχρι στιγμή πορεία του Στέφανου Τσιτσιπάτη, όπως το βλέπεις εσύ. Ό,τι είχε να πούμε είναι λίγα, τι να σου πω τώρα. Πιστεύω ότι εντάξει, για να φτάσει σε ένα τελικό Grand Slam πρέπει να παίζεις αφάνταστο τένις, πρέπει να είσαι πολύ, πολύ fit, μπορώ να πω, και πολύ mentally strong. Και είναι αυτά τα τρία πράγματα ο Στέφανος μέχρι στιγμής σε αυτόν τον Roland Garros. Όχι πως δεν ήταν παλιά, απλώς πιστεύω ότι εντάξει, κάπως έδειξε μια πολύ καλή προετοιμασία πριν τον Roland Garros που είχε κερδίσει δύο πρωταθλήματα και συνεχίζει αυτήν την εκπληκτική του κατάσταση, μπορώ να πω. Αυτή η πορεία, όπως την παρακολουθείς, Μάρκο, σου ξυπνά κάποιες αναμνήσεις από τη δική σου πορεία? Σίγουρα, εντάξει. Δεν μόνο επειδή είναι ο Στέφανος, οποιοδήποτε τελικό δω ή μη τελικό, σαν εχθές με τον Τζόκοβιτς και Νατάλ, που βλέπεις αυτά τα, πώς τα λέμε, τα emotions των παιχτών, θυμίζουν σου όχι μόνο την πορεία μου σε έναν Grand Slam, στον τελικό της Αυστραλίας, αλλά πολλά παιχνίδια που είχα παίξει που ήταν τόσο emotionally εκπληκτικά, μπορώ να πω. Και σίγουρα, εντάξει, και η πορεία του Στέφανου, επειδή είναι και Έλληνας, έχουμε κάτι, υπάρχει για μένα κάτι διαφορετικό σίγουρα. Μια και αναφέρθηκε στο θέμα της εθνικότητας, Μαρκό, γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες ημέρες, από χθες μάλλον, κατά πόσον ο Τσιτσιπάς, ο Στέφανος, είναι ο πρώτος Έλληνας που έφτασε μέχρι εκεί. Και υπάρχει και μια τοποθέτηση ότι όχι, ο πρώτος Έλληνας που έφτασε μέχρι εκεί ήταν ο Μάρκος Παγκδαντής. Ήσουν ο πρώτος Έλληνας ή υπήρχαν άλλοι πριν από σένα? Δεν πιστεύω να είναι σημαντικό αυτό. Δεν πιστεύω το να είσαι πρώτος, δεύτερος, αυτό που έχει καταφέρει να γράψει τη δική του ιστορία. Ο Στέφανος μιλά μόνον του, εγώ έγραψα τη δική μου ιστορία, ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία. Σίγουρα εγώ δεν βλέπω ότι είμαι ο πρώτος Κύπριος ή ο μακάρι να έχει και Έλληνας ή Κύπριος. Μακάρι να έχει ακόμα χιλιάδες Κύπριους και Έλληνες τενίστες που θα καταφέρουν να έχουν όχι μόνο την πορεία μου εμένα ή του Στεφανού, αλλά και το κάτι παραπάνω. Πιστεύω ότι και μιλάω και για τη Μαρία Σακάρη που συνήθως τη ξεχάνουμε, επειδή εντάξει, ζει και εκείνη από πίσω από τον Στέφανο τώρα, επειδή υπάρχει ο Στέφανος, αλλά και η πορεία της Μαρίας είναι φανταστική. Και αυτά τα δύο παιδιά κάπως εμπνέουν τα νέα παιδιά που μπορούν αύριο να πάσει σε έναν κατάστημα να αγοράσουν ρακέτες και να αρχίσουν να παίζουν τένις, όπως έγινε τότε με μέναν στην Κύπρο. Και να μην ξεχνάμε, υπήρχε και παλιά από μένα, πριν από μέναν, η Ελένη Δανιλίδου, που για μένα με έκανε και αυτή, μου έδωσε έμπνευση να καταφέρω κι εγώ αυτά που κατάφερα με τον τρόπο της. Και πιστεύω ότι είναι generation by generation, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει αυτός αυτό το tradition με το tennis στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Είναι πάντως πολλά σημαντικό το γεγονός ότι αναγνωρίζεις τους κρίκους της αλυσίδας που σε οδήγησαν τόσο εσένα όσο και τον Στέφανο Τσιτσιπά και άλλους αθλητές στο σημείο και που μακάρι για άλλους αθλητές. Ναι, μακάρι να υπάρχουν κι άλλοι, αυτό λέω. Αυτός είναι, έρχεσαι, όπως είπε και ο Στέφανος εχθές, είσαι από μια μικρή πόλη έξω από την Ελλάδα, έξω από την Αθήνα, και ούτε που το ονειρεύεται να πάει τελικό, ονειρεύεται να παίξει στο Roland Garros. Και έφτασε εκεί που έφτασε, δηλαδή. Και αυτό δίνει στους επόμενους ότι μπορούμε, ότι έχουμε τη δύναμη, έστω και αν είμαστε μικρές χώρες, και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και για μένα να εμπνέεις μωρά, παιδιά, να βγουν έξω από το σπίτι, επειδή
Και εγώ έχω τρία μωρά και το βλέπω. Δηλαδή τα μωρά μου δεν λέω ότι είναι όλη μέρα στα iPad και στα τηλέφωνα, αλλά εκεί πας η νεολαία τώρα. Και να βλέπουμε είδωλα όπως το Στέφανο να τους σπρώχνει και να τους λέει μπορείτε να βγείτε έξω να πάρετε μια ραγέτα για να παίξετε τένις και θα γίνετε κάτι στο μέλλον. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιαδήποτε χώρα και πολιτεία μπορώ να πω. Και βλέπεις τον κόσμο να αρχίζει να ασχολείται επειδή τον ενέπνευσε ο Μάρκος ή ο Στέφανος ή οποιοδήποτε άλλοι και λόγω ακόμη και εθνικότητας. Ναι. Φαίνεται αυτή η προσπάθεια ότι δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο για τα χρήματα. Όχι, σίγουρα δεν είναι. Είναι η αγάπη προς αυτό το αθλήμα. Αυτό πιστεύω εγώ. Δεν είναι λόγω χρημάτων, είναι λόγω, πώς να σου το πω, να κάνεις κάτι που αγαπάς τη ζωή σου και να έχεις μεγάλα όνειρα και να δέχεσαι αυτά τα μεγάλα τα challenges που υπάρχουν και να προσπαθείς να βρεις λύσεις να τα ξεπεράσεις. Και για μένα αυτό ισχύει και στη ζωή. Πρέπει όλοι μας σαν ανθρώποι να βλέπουμε μεγάλα πράγματα για τους εαυτούς μας. Και αρχίσεις από εκεί και μετά κάθε βήμα είναι πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ δουλειά, αυτοπιθαρχία μπορώ να πω, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, που λείπει λίγο στην Ελλάδα και στην Κύπρο η αυτοπιθαρχία μας. Και βήμα με βήμα, χωρίς να είμαστε ποτούντο, πώς το λέμε, patience. Μάλιστα, υπομονετική. Μπράβο, υπομονητική, επειδή δεν έρχεται κάτι σε μια μέρα, δύο μέρες. Αυτό το πράγμα έρχεται βήμα με βήμα. Είναι, για να φτάσεις στο 100 πρέπει να περάσεις το πρώτο βήμα. Και εγώ αυτό έμαθα στην καριέρα μου και για μένα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Να σου πω ένα παράδειγμα, αν προσπαθείς να είσαι καλύτερος άνθρωπος ή ταινίστας από το χθες, και κερδίσεις 1% καθημέρα στο τέλος του χρόνου, σε 365 μέρες, 35% βελτίωσης. Δεν πάμε στο 100% που μια μέρα στην άλλη. Μάλιστα, ακριβώς. Είχα μια συζήτηση πριν με τον πρόεδρο του ΚΟΑ, τον κύριο Μιχαηλίδη, και ακριβώς αναφέρθηκε στην περίπτωση τόσο τη δική σου όσο και του Στέφανου Τσιτσιπά. Και αυτό που είπε και φαίνεται να ισχύει είναι ότι τόσο εσύ όσο και ο Τσιτσιπάς συμβάλλατε στο να γίνει το τένις ένα άθλημα με το οποίο ασχολείται πλέον ο κόσμος. Τουλάχιστον μιλάμε για την Κύπρο και την Ελλάδα. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό? Όντως νιώθετε ότι ήσασταν η κινητήριος δύναμη? Ναι, εντάξει, okay, ναι, υπάρχει τούτον, αλλά δεν πιστεύω να είμαστε εμείς οι κατάλληλοι να το πούμε. Οι κατάλληλοι να το πούσουν είναι, όπως λέει, οι οργανισμοί, οι ομοσπονδίες, και να δούσουν, να προσπαθήσουν να κάνουν το άθλημα ακόμη καλύτερο. Μπορεί να... Μπορούμε να βελτιωθούμε. Σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε. Για να γίνει αυτό, σίγουρα πρέπει να δοθούν περισσότερα κονδύλια για την προώθηση. Δεν μιλάω για χρήματα. Πάμε πάντα στο χρήμα. Δεν είναι για χρήματα. Μπορεί να είναι εγκαταστάσεις. Μπορεί να είναι διάφορα άλλα πράγματα. Δεν μιλάμε πάντα για κονδύλια. Προϋποθέτονται χρήματα ακριβώς και σε αυτή την περίπτωση για να χτιστούν υποδομές. Ναι, αλλά τα χρήματα που διούσουν, μπορώ να πω, μπορεί να μην τα οι κατάλληλοι άνθρωποι που είναι εκεί να μην τα διαχειρίζονται σωστά. Πάμε στα λεφτά και διαχειρισμούς, αλλά εντάξει, έχει ανθρώπους που έχουν εμπειρίες σε αθλητισμό, σε τένις, στον αθλητισμό γενικά. Και εγώ πιστεύω μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αθλητές που... διάφορους αθλητές της Κύπρου που να μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε, να βρούμε λύσεις για το κάθε άθλημα στην Κύπρο. Εγώ μιλώ πάντα για Κύπρο επειδή είμαστε τα νέα. Ναι, έτσι ακριβώς είναι τούτο το ζήτημα, ότι όταν λέμε ότι εμπνεύσατε κόσμο και νέους, κάνετε εδώ στην Κύπρο που έχετε επιρροή, ακριβώς, ίσως και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ που έχετε επιρροή κυρίως. Και εδώ που ζω
έρθω και εδώ που αποφάσισα από μόνος μου να έρθω να δουλέψω, να βοηθήσω, να χτίσω την οικογένεια μου. Mm-hmm. Τώρα, γίνεται λόγος συχνά για το ποια είναι η οροφή, ποιο είναι το ταβάνι για το Τσιτσιπά. Ο πρόεδρος του ΚΟΑ προηγουμένως εξέφρασε την εκτίμηση ότι sky is the limit, ότι θα πάει πρώτη θέση ο Τσιτσιπάς. Πώς το βλέπετε εσείς? Σίγουρα sky is the limit. Δεν υπάρχει limit αυτός ο μικρός. Εντάξει, θα είναι δύσκολο. Εμένα είναι πολύ σημαντικό να μείνουμε ταπεινοί, να προσπαθήσει να βελτιώνεται, επειδή πιστεύω ότι οι τρεις, ο Φέντερο, ο Ναντάλ και ο Τζόκοβιτς, αυτόν κάνανε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους. Mm. Καθημερινά βελτιώνονταν και πιστεύω αυτό πρέπει να κάνει ο Στέφανος, να σκεφτεί πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα, να προσπαθήσει να βρίσκει καθημερινά τρόπους στο τεχνική να βελτιώνεται, στο φυσική κατάσταση, στο mental, να βρίσκει τρόπους να βελτιώνεται. Ελπίζουμε να μην είναι μακριά από τραυματισμούς. Επειδή παλιά είδαμε πάρα πολλούς αθλητές που ήταν στο top τους και τραυματιζόνταν. Mm-hmm. Μετά είχαν πρόβλημα να έρθουν πίσω. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο που θέλω να σε ρωτήσω, Μάρκο, είναι πού βρίσκεται και τι κάνει σήμερα. Είναι 2021, ο Μάρκος Παγδατής. Πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι Λεμεσόν. Ασχολούμαι πολλά με την οικογένεια μου, με τα μωρά μου. Και δουλεύω σε τηλεόραση στην Ασία μέσω διαδικτυού. Μάλιστα, μέσω διαδικτύου. Ωραία. Διαδικτύου, συγγνώμη. Μάρκο, σε ευχαριστώ. Να σε καλά, να σε καλά.